Η Σπιναλόγκα, η νησίδα σύμβολο του ανθρώπινου πόνου και της δύναμης, άναψε τα φώτα της ξανά τον Σεπτέμβριο, φωτίζοντας το βαρύ ιστορικό της φορτίο. Με την πρώτη ακτίνα φωτός να αγκαλιάζει τα τείχη της, η νησίδα που κάποτε φιλοξενούσε τους λεπρούς, αποκαλύπτεται με μεγαλοπρέπεια και τη νύχτα, προκαλώντας δέος και συγκίνηση στους ντόπιους και τους τουρίστες που την αντικρίζουν. Ένα μνημείο γεμάτο ιστορία και πόνο αναγεννιέται, ξυπνώντας έντονα συναισθήματα στους επισκέπτες, καθώς ο θρύλος της Σπιναλόγκας συνεχίζει να ζει μέσα από το φως. Ηλεκτρογεννήτρια, η οποία έχει και μια, χρειάζεται κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο για να, για να συντηρηθεί και αυτή και η πυρόσβεσή της, το σύστημα πυρόσβεσής της, και επίσης συζητήθηκαν, σας είπα, και κάποιες τυπικές εγκρίσεις από την ΕΤΑΔ, κάποια έγγραφα, κάποιες άδειες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, ζητήθηκε μια τεκμηρίωση, ας πούμε, και υπήρξε τέλος πάντων μια διαδικασία. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια καθυστέρηση. Επιτέλους όμως υπάρχει, αυτή τη στιγμή δουλεύει και υπάρχει ο φωτισμός. Βλέπω ότι όλοι θέλουμε να αναδειχθεί αυτή η νησίδα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είναι και ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Κρήτης. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να αναδειχθεί όσο γίνεται καλύτερα. Η φωταγώγηση αυτή, αν και αναμενόμενη εδώ και καιρό, καθυστέρησε, προκαλώντας αντιδράσεις από τις τοπικές επιχειρήσεις στην Πλάκα, οι οποίες την χαρακτήρισαν άσκοπη λόγω του ότι η τουριστική σεζόν πλησιάζει στο τέλος της. Παρόλα αυτά, οι επιχειρηματίες περιμένουν τη νέα σεζόν με αισιοδοξία, πιστεύοντας ότι το φως της Σπιναλόγκας θα φέρει μια περαιτέρω αναζωογόνηση στην τοπική οικονομία και θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, αναδεικνύοντας το μνημείο σε σύμβολο όχι μόνο της ιστορίας, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης. Όταν ήταν να ανάψει, δεν την ανάψανε. Τώρα δεν μας χρειάζεται πια. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, ήσυχα τα πράγματα. Έκπληξη μεγάλη για μας. Δεν ξέρω ποιος φταίει και γιατί. Η πρώτη φορά που άναψε για όλη τη σεζόν φέτος ήταν 14 Σεπτέμβρη και συγκεκριμένα του Τιμίου Σταυρού. Και αναρωτηθήκαμε όλοι, χαριτολογώντας βέβαια και γελώντας, μήπως έγινε κατά θαύμα, ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Ένα ωραίο πράγμα και για τους τουρίστες και για μας. Τώρα καλύτερα είναι, αλλά η σεζόν έχει τελειώσει. Ευελπιστούμε για τον χρόνο, με το καλώδιο που ήδη έχει περάσει από πέρυσι, να είναι στολίδι. Πρέπει να υπάρχει φως. Η Σπιναλόγκα είναι το πάνε εδώ. Στην περιοχή μας. Τους αρέσει αυτό, λέει ο κόσμος, είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να είναι όλο το καλοκαίρι έτσι. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σχεδιάζεται η περαιτέρω ενίσχυση της φωταγώγησης με σκοπό να αναδειχθούν τα σπίτια του νησιού, προσφέροντας στους επισκέπτες μια καθηλωτική εμπειρία που θα θυμίζει τις σκοτεινές εποχές των λεπρών. Ένα μνημείο που κουβαλάει πόνο, το θάρρος και την αντοχή των ανθρώπων θα συνεχίσει να λάμπει φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό της γραφικής Πλάκας. Αυτό εξελίχθηκε σε συζήτηση πώς θα μπορούσε να ανατεθεί μια μελέτη ηλεκτροφωτισμού η οποία να ακολουθήσει τα πρότυπα του ποιοτικού φωτισμού όπως είναι ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη, που είναι πλέον ο φωτισμός παίρνει μια άλλη διάσταση, δεν είναι μόνο ένας τονισμός με τον τυχόν, ένας περιμετρικός φωτισμός, αλλά ένας φωτισμός όπου δημιουργεί την αίσθηση, θα δημιουργήσει την αίσθηση στο νησί ότι είναι σαν ένας απόϊχος των κατοίκων του νησιού. Θα φαίνεται σαν να κατοικούνται κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, φανταστούμε έτσι. Τα σπίτια